Παρουσιολογιότατε, συμπολίτησες και συμπολίτες, γιορτάζουμε σήμερα μία από τις λαμπρότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας του έθνους μας. Το όχι του έθνους του 40. Ο Έλληνας, τον Οκτώβριο του 1940, δήλωσε παρόν στην ιστορική του κληρονομιά. Τεκμηρίωσε με συνέπεια τη συνέχεια του ελληνισμού. Κέρδισε για μία ακόμα φορά η παγκόσμια αναγνώριση. Την εποχή που στην Ευρώπη η πότα του γερμανικού φασισμού έκοβε κάθε σκέψη ελεύθερης ανάσας, που όλα φαίνονταν μαύρα και σκοτεινά, εδώ στη μικρή Ελλάδα, στη γη του Λεωνίδα, του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη, ανέτειλε η γιατίδα ελπίδας. Η αδικία, η πρόκληση, η υποτίμηση και ο εξευτελισμός του φασισμού στην ιστορία, στον άνθρωπο, στις αξίες, λειτουργήσαν για τη συσπήρωση, την ηθική ανάταση, τη δίψα για αγώνα υπέρ βωμών και αιστιών. Στα βορειοπυρωτικά υψώματα, για μία ακόμη φορά ο Έλληνας λειτουργεί στον τωρό της διαχρονικής του αποστολής ως θεματοφύλακας του ύψης του αγαθού, της ελευθερίας, και διδάσκει παγκόσμια πανανθρώπινα ιδανικά, πρωτοφωνάζοντας όχι στο ιταμό ιταλικό τελεσίγραμμο. Μέσα στις εκτελέσεις, στη βία, στον εξευτελισμό της ανθρώπινης ύπαρξης, στον παραλογισμό, στην αδικία και στις καταστροφές που άφησε πίσω του ο γερμανο-ιταλικός άξονας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η αρχή αέρα του Έλληνα μαχητή στην Πίνδο και στα βουνά της Βορείου Ηπείρου, αντίλαλος δύναμης ψυχής και κραυγή αδικίας, μας δίνει παγκόσμια και διαχρονικά διδάγματα. Στην Πίνδο αρχικά και στο Μπέλες, στη συνέχεια απέναντι στις ιταλικές γερμανικές μεραρχίες ενός βάρβαρου εχθρού αντίστοιχα, ο Έλληνας μόνος εκπρόσωπος της ελευθερίας στην Ευρώπη είναι εκεί όρθιος, πολεμάει και πεθαίνει πιστός στη θέση που η ιστορία τον έχει τάξει. Ο βάρβαρος κατακτητής βεβηλώνει την πατρίδα μας πατώντας τα ιερά της κόμματα μόνο. Ποτέ την ελληνική ψυχή για να ξεδιπλώσει την ιταμότητά του με εκτελέσεις, εξευτελισμούς και ολοκαυτώματα. Ο πιο βάρβαρος κατακτητής που ανέβηξε ποτέ η ανθρωπότητα στη σύγχρονη ιστορία, που θέλει να διεκδικεί ευρωπαϊκή πολιτιστική φιγούρα, που τα μόνα μνημεία που άφησε για να θυμούνται οι γενιές είναι τα Καλάβρητα, το Δίστομο, το Πικέρμι, η Κεσαριανή, τα κρεματόρια του Auschwitz και η αναρρύθμιτη τόπη θυσίας των απαταχού αγωνιστών της ελευθερίας. Οι Γερμανοί δεν σκότωσαν τους αγωνιστές αντιπάλους τους στον πόλεμο και την κατοχή που ακολούθησε. Ξεφτύλισαν τον άνθρωπο, βίασαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και προσπάθησαν να απαξιώσουν τη Λεβεντιά και την Ανδρεία. Ο Έλληνας όρθιος αντιστάθηκε σε έναν αγώνα αίματος, ηρωισμού και θυσίας πάντοτε με βάση τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, τις αρχές και τις αξίες της ιστορικής του κληρονομιάς. Συμπολίτησες και συμπολίτες, εξουσίες τελεπωμένες με ιδιωτελή και ανίκανα εμπολή στελέχη, τα τελευταία χρόνια οδήγησαν τον περήφανο λαό μας στην ταπείνωση. Αντισταθείτε. Ο ίδιος εχθρός είναι και πάλι εδώ. Με άλλα όπλα, άλλα μέσα, άλλη μορφή, σκληρότερη και πιο ύπουλη. Αντισταθείτε με δουλειά, πειθαρχία, αυτοκριτική, απάλληψη του σάπιου, καταδίκη των ρυψάσπιδων, επιστροφή των κλοπημαίων, επιβάλλοντας εξουσίες εθνικής συνείδησης, λιτότητας, εντιμότητας, ανθρωπιάς και εργατικότητας. Η πατρίδα μας είναι όμορφη, είναι πλούσια, είναι μόνιμος στόχος. Καταστροφή μας ο διχασμός, νίκη μας η Ομόνοια. Η πατρίδα μας μας ανήκει, ανήκει σε όλους μας, στον καθέναν χωριστά και σε όλους μας. Οι λειτουργίες και οι αποφάσεις μας οδηγούν το παρόν και το μέλλον της. Η λογική και το εθνικό συμφέρον δίνουν σωστές αποφάσεις. Το συνέστημα και οι σκληροπυρηνικές κομματοκεντρικές αγγυλώσεις του χτες δεν χωράνε πλέον. Ανθρώπους θέλουμε, άτομα να ζητάμε και όχι συστήματα. Μην ξεχνάτε ότι οι εξουσίες αντιπροσωπεύουν τις κοινωνίες που τις εκλέγουν. Η νίκη είναι στις επιλογές μας. Η ελπίδα μας για ένα καλύτερο αύριο, για μας και την πατρίδα, γεννιέται και στηρίζεται στον αγώνα μας, στους νέους μας και στα μηνύματα της ένδοξης σελίδας της ελληνικής ιστορίας του 40, που έγραψαν οι πρόγονοί μας και δείχνουν τον δρόμο για την πραγματική Ελλάδα, την Ελλάδα των Ελλήνων, για τους Έλληνες που θέλουμε και μπορούμε να ξαναπτύσσουμε. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940. Δημήτρος Κωστίου Κασάπης. Κατάθεση Στεφάνων. Από τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, κύριο Κοντουλάκο Ελευθέριο, στους ήρωες.
πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Πεντέλης, κύριο Κολιό, για την εθνική αντίσταση. Από το αστυνομικό τμήμα Πεντέλης. Από το 414 και εκβίες Πεντέλης. Για το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας και Φρόνιας, ο πρόεδρος του, ο κύριος Ζώης Ιωάννης. Σχολεία Πεντέλη. Παιδικό σταθμό στο παιχνίδι της Σοφίας. Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλη. Αναρωτήριο Πεντέλη. Οργάνωση Πεντέλης του Πασόκ. Δημοτική οργάνωση Πεντέλης της Νέας Δημοκρατίας. Δασοπρόσκοπη Πεντέλης.